και απλά δεν έφυγα ποτέ. Για ένα μήνα δηλαδή πήγαμε. Μικρή βαλίτσα. Ναι, αυτό. Μικρή βαλίτσα και κάθε φορά γύρισα βέβαια στη Γερμανία για δύο εβδομάδες, μετά για μία εβδομάδα, μετά για δύο μέρες και έτσι σιγά σιγά δεν είναι ότι πήρα ποτέ την απόφαση και λέω τώρα μετακομίζω στην Ελλάδα. Αυτό έγινε σε δύο χρόνια έτσι με το καιρό. Δούλευα πάρα πολύ, ναι. Και μου άρεσε όμως. Και πώς τελικά μετά το άφησες λίγο πίσω? Γιατί γνώρισα τον άντρα μου. Όταν γνώρισα λοιπόν τον Αντώνη, ναι. Ήταν όλα λίγο πολύ και ήθελα λίγο να κάνω πίσω. Εγώ σαν άνθρωπο και νομίζω σε όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος το έχει καταλάβει ότι δεν είναι ότι είναι κάτι που προτιμώ πάρα πολύ. Εννοείται πως είναι και μέσα στη σχέση μου γιατί έχω έναν πολύ γνωστό άντρα που είμαι πολύ περήφανη και δεν έχω θέμα και να μιλήσω γι' αυτό. Φυσικά. Αλλά ότι ήταν λίγο έντονο αυτό στην αρχή που δεν μιλούσα ούτε μία λέξη ελληνικά και ότι συνέχεια ήταν από πίσω μας, δεν ήταν εύκολο για μένα, εννοείται. Αλλά ευτυχώς είχα και έναν άντρα που μου λέει, το θυμάμαι τόσο έντονο, είμαστε μαζί μπορεί μόνο ένα μήνα και μου λέει ό,τι και να γράφουνε, ό,τι και να λένε, ό,τι και να γίνει, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάς ότι είμαστε εμείς οι δύο. Πήρα ένα πακέτο όπως λέμε, με όλα μέσα, ήταν και αυτό μέσα και... Ναι, τι να κάνεις. Και έμαθα να το διαχειρίζουμε. Έχω έναν πολύ γνωστό άντρα. Το να κάνει μια κοπέλα ρούχα ξαφνικά που ήταν μοντέλο, δεν είναι κάτι που σπούδασα. Αυτή είναι η αλήθεια. Okay. Λοιπόν, όλοι λένε, α, σε βοηθάει και που έχεις ένα όνομα. Μέχρι ένα σημείο όμως, γιατί εγώ μετά πρέπει να αποδείξω ότι πραγματικά κάπου έχω ταλέντο και πραγματικά κάπου δουλεύω και δουλεύω πολύ. Έχουμε πολύ δουλειά ακόμα. Δεν σημαίνει ότι τώρα επειδή έγραψα Ελληνική Vogue ότι έχω κάνει κάτι σπουδαίο. Εντάξει. Είναι απλά η πολύ καλή αρχή. Δεν κάνω πολύ τρελά όνειρα, γιατί κάνω όνειρα μόνο που ξέρω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Θέλω να ανεβαίνω ένα σκαλοπάτι τόσο. Το ανέβω, πάω λίγο εδώ. Μετά άλλο ένα. Τα παίρνω βήμα-βήμα και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Να μην ξεφεύγουμε τελείως και λέμε «Α, θα κάνω τρέλες, θα κάνω αυτό».